Σε δύσκολη συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η ρωσική εισβολή αλλά και η ενεργειακή κρίση αναμένεται να αποτελέσουν βασικά θέματα συζήτησης των δύο ηγετών. Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βερσαλίες, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση επιβεβλημένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τόνισε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι πυλώνες της νοτιοανατολικής πτέρυγας του. Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης δύο ηγετών που ανήκουν στον πυρήνα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή όπου πλέον η ενότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τοποθετείται στην προμετωπίδα των διεθνών εξελίξεων, νομίζω ότι κανείς από όλα τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει έξω από το πλαίσιο και το πνεύμα της ενότητας αυτής. Σε αυτές τις γεωπολιτικές προκλήσεις πρέπει να βλέπουμε πώς δεν θα προσθέσουμε εστίες αναταραχής σε ένα φορτισμένο ευρωπαϊκό τοπίο, τόνισε ακόμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει απάντηση τεκμηριωμένη σε οποιοδήποτε επιχείρημα από την άλλη πλευρά και εξέφρασε εκ νέου την άποψη πως η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να συνομιλούν. Η Αθήνα θα συζητήσει με έναν προβληματικό γείτονα. Η Τουρκία παραμένει προβληματικός γείτονας. Σε καμία των περιπτώσεων η Τουρκία δεν θα σπεύσει να επικυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Σε καμία των περιπτώσεων η Τουρκία δεν θα σπεύσει να αποσύρει το κάσους μπέλι. Σε καμία των περιπτώσεων η Τουρκία δεν θα αλλάξει την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο διεθνές σύστημα σήμερα, γύρω από τη σχέση της με την Ελλάδα. Από την άλλη, η Ελλάδα καλώς κάνει και συζητά, όμως όπως έχω πει ήδη γύρω από την συγκεκριμένη συνάντηση, θα ήθελα να μην δω τον Τούρκο πρόεδρο να κάνει κάποιους από τους γνωστούς λεονταρισμούς του απλώς για να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη συνάντηση για να ενδυναμώσει το προφίλ του στο εσωτερικό της χώρας του εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Η ενεργειακή κρίση που προκαλεί η εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αλλάξει και τα δεδομένα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι με έναν παράγοντα ο οποίος συζητά βάζοντας πάνω στο τραπέζι την απειλή του κάσους μπέλι, σοβαρή συζήτηση δεν γίνεται. Εάν η Τουρκία επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, τότε θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στον τρόπο με τον οποίο βλέπει το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο και ίσως τότε θα μπορούσε όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλοι παράγοντες όπως είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ να συζητήσουν με το συγκεκριμένο κράτος.